Ανταποκρίνεται στι νέε γεωπολιτικέ προκλήσει και θωρακίζεται απέναντι σε κάθε μορφή απειλή, είτε συμβατική είτε υβριδική. Αποκτά τι ισχυρότερε ένοπλε δυνάμει στην ιστορία τη. Αναδιοργανώνει τη δομή και λειτουργία του με στόχο ένα σύγχρονο, ευέλικτο και επιχειρησιακά αποτελεσματικό σχήμα. Επενδύει στο έμψυχο το οποίο αποτελεί τον κύριο πολλαπλασιαστή τη ισχύω. Εισάγει την έρευνα και την καινοτομία στι ενόπλε δυνάμει, ενώ αξιοποιεί τι δυνατότητε που τις παρέχουν η τεχνολογία και το έμψυχο-επιστημονικό δυναμικό, με τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντική Καινοτομία. Βελτιώνει τις υποδομές τη και στρέφεται στην ανάπτυξη νέων μέσων από την εγχώρια παραγωγή. Δημιουργεί αεροπορικό και αντιτρόουν θόλο. Επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Οικοδομεί στρατηγικέ σύμμαχίε και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου ισχυρού διεθνεί οργανισμού, του οποίου μετέχει. Αυτό τονίζει ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντια σε άρθρο του με κεντρικό θέμα Τι φοβόμαστε, στην ειδική έκδοση « Οι μεγάλε ιδέες της εφημερίδας κεφάλαιο σε συνεργασία με την εφημερίδα New York Times. Ο φόβο είναι σύμφυτο και άρρητα συνδεδεμένο με την ανθρώπινη φύση. Πρόκειται για αρχαίγονο συνέστημα που έχει βαθύ αντίκτυπο σε όλε τι πτυχέ τη ζωή, αναφέρει. Σε ό,τι αφορά τον τομέα τη άμυνα, ο φόβο του πολέμου, υπογραμμίζει, είναι ένα βαθύ και διάχυτο συνέστημα που επηρεάζει πολίτε και έθνη. Περιλαμβάνει μια σειρά από ανησυχίε σχετικά με τη φυσική ασφάλεια, την απώλεια αγαπημένων προσώπων και την πιθανή καταστροφή των κοινωνιών, από την βιαιότητα και το χάο μια πολεμική Σύγκρουσης. Αλλά αν επέτρεπαν στο φόβο να κυριαρχήσει, οι Έλληνε δεν θα αντιμετώπιζαν του Πέρσες. Αν κυριαρχούσε ο φόβο, οι ήρωε του 1821 δεν θα έκαναν την επανάσταση απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτε η Ελλάδα θα έλεγε όχι στι απαιτήσει τη φασιστική Ιταλία του 1940, αναφέρει ο Νίκο Δένδιας. Σε ό,τι αφορά την γεωπολιτική θέση τη χώρα, είναι πασιφανέ ότι το γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και προετοιμασία έναντι οποιασδήποτε πιθανή απειλή κατά τι κυριαρχέ και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη και τη δημιουργία ακριβώ των συνθήκων που θα τη επιτρέψουν να αντιμετωπίσει με αυτοπεποίθηση και όχι με φόβο οποιονδήποτε κίνδυνο. Όπω έχω επανειλημμένα τονίσει, η χώρα μα δεν έχει την τύχη να βρίσκεται στην περιοχή του Λουξεμβούργου. Ιδιαίτερα σε μια συγκυρία όπω η σημερινή, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα για τι εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή μα, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, τονίζει ο Υπουργό Εθνική Άμυνα. Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική τη ισχύ με την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, όπω με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35, την αυπήγηση των φρεγατών Μπελαρά, την διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ναυπήγηση των φρεγατών Constellation και τη συμμετοχή επίση στο πρόγραμμα τη Ευρωκορβέτα. Όλα αυτά και αρκετά ακόμη δημιουργούν τι απαραίτητε συνθήκε αυτοπεποίθηση, γράφει ο Νίκο Δέντια. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.